Κύριε Μαμαντόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολες ημέρες και όπως σας είπε και στην ιδιωτική μας συνομιλία, σας εύχομαι καλή δύναμη για αυτούς τους επόμενους, τις επόμενες ημέρες. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Πείτε μου λίγο ποιος είναι ο στόχος και πώς θα το καταφέρουμε για τον ελληνικό Ερυθρό. Ο στόχος είναι να μην υποστούμε την ποινή της αναστολής. Ο στόχος λοιπόν είναι το καταστατικό και έχω καλά νέα να σας πω, γιατί το καταστατικό έχει εγκριθεί και από τη Γενέβη. Α, μάλιστα. Αυτό είναι ένα πολύ πολύ καλό νέο. Έχετε δίκιο σε αυτό. Ακριβώς. Πάρα πολύ καλό νέο και σε λίγο, δηλαδή εντός της ημέρας θα το έχουμε στα χέρια μας την έγκριση. Οπότε προχωράμε αμέσως, εφόσον κοινοποιηθεί και το μάθει ο κόσμος όλος, για να το γνωρίζει και να έχει γνώμες και απόψεις δημοκρατικά, όλα θα γίνονται από εδώ και πέρα ανοιχτά. Προχωράμε στην καταστατική συνέλευση. Φεύγει το καταστατικό για πρωτοδικείο και προχωράμε σε εγγραφές ανοιχτές, δημοκρατικές, ο κόσμος όλος να γραφτεί, να διευρυνθεί το εκλογικό σώμα και να πάμε σε εκλογές το συντομότερο δυνατό. Το συντομότερο η δυνατό. Ποινή έχει ημερομηνία εφαρμογής την 1η-1η. Του 19. Ναι. Ήδη όμως οι συνέπειες της ποινής αρχίσαν να φαίνονται, γιατί χάνουμε προγράμματα. Και, κυρία Πεμπαδί μου, δεν έχουμε περιθώρια για τέτοια πράγματα. Αλήθεια, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο. Αλήθεια, άρα αλήθεια. Λοιπόν, τρέχοντας με ταχύτητα φωτός προς αυτούς τους στόχους. Εκδημοκρατικοποίηση, νέο καταστατικό, μοντέρνο καταστατικό, εξυγχρονισμένο. Μέλη από παντού, όποιος θέλει να και αγαπάει τον Ερυθρό Σταυρό μπορεί να γίνει μέλος με δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε. Εννοείται ότι όλοι οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού που τόσα χρόνια προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους θεωρούνται μέλη, αυτονόητα, και με ένα ευρύ εκλογικό σώμα και όχι η μορφή τη παλιά του κλειστού κλαμπ. Κλειστού κλαμπ, προχωράμε, ακριβώς, προχωράμε σε εκλογές. Κύριε Μαμαντόπουλε, καταρχάς να μείνω στην 1η-1η του 19, γιατί να εκτιμήσω ότι έχετε μία αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε, ότι θα κλείσουν αυτές οι σημαντικές εκκρεμότητες και προϋποθέσεις που έχουμε για να μην έχουμε κάποια επιβολή αυτής της ποινής που καθόλου δεν θα μας άρεσε και καθόλου δεν θα τη θέλαμε προφανώς. Θα προλάβουμε δηλαδή. Να σας πω. Από την πρώτη στιγμή που ήρθα εδώ στην Αθήνα, αφήνοντας την Κρήτη, αντιλαμβάνεστε πόσο για μένα είναι δύσκολο αυτό. Είμαι σίγουρη, το ξέρω. Δεν είμαι κριτικός. Η πρώτη δουλειά ήταν να καλέσουμε και τον εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας και τους εκπροσώπους της Διεθνούς Επιτροπής να έχουμε και επαφές και με την πολιτεία, ούτως ώστε κάθε βήμα από εδώ και πέρα το κάνουμε από κοινού και έτσι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι εάν η Ομοσπονδία δει ότι προχωράμε με αυτά τα βήματα όπως τα έχει υποδείξει, ότι κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προλάβουμε τις προθεσμίες, πιστεύω ότι θα είναι πιο επιεικής απέναντί μας και ότι δεν θα επιβάλλει την ποινή της αναστολής την 1η-1η. Είναι πολύ δύσκολο να προλάβουμε την 1η-1η. Εμείς βέβαια δεν αλλάζουμε το στόχο να έχουμε τελειώσει. Εμείς ήμασταν έτοιμοι και δηλώσαμε ότι αν χρειαστεί οι εκλογές να γίνουν την ημέρα των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονίας θα τις κάνουμε. Τις εκλογές τότε. Θα το κάνουμε. Αλλά πιστεύω ότι και αυτοί με κατανόηση βλέποντας τις προσπάθειές μας θα μας επιτρέψουν να πάμε λίγο παρακάτω χωρίς την επιβολή. Ήρθε ο καιρός να μπει λίγο το νερό στα βλάκια, κύριε Μαμαντόπουλε, στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Έλεγα και νωρίτερα στους ακροατές ότι είστε ένας άνθρωπος που από πολύ νωρίς τα λέγατε. Τα λέγατε στον καλό μου φίλο και συνάδελφο τον Μάριο Διονέλη με συνεντεύξη σας στην εφημερίδα των Συντακτών. Τα λέγατε, αυτό τα τονίζατε. Είναι. Πιστεύετε ότι ίσως μπορεί να μπει σε μια νέα πορεία πια ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός? Είναι υποχρεωτικό. Βεβαίως θα μπει σε μια νέα πορεία. Όποιος και αν εκλεγεί στη θέση αυτή, που σίγουρα δεν θα είμαι εγώ γιατί δεν θα με κάνει υποψήφιος, θα είναι αιρετός και εκλεγμένος από ένα ευρύ εκλογικό σώμα. Θα είναι εκλεγμένος από την Ελλάδα όλη. Αυτό είναι το κυριότερο. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει και άλλος δρόμος, κύριε Μαμαντόπουλε. Ο άλλος δρόμος είναι αδιέξοδος, έτσι δεν είναι? Ενώ μόνο ο δρόμος του εκδημοκρατισμού υπάρχει πια για τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και της καλύτερης οργάνωσης, της ύμπνοιας με τις διεθνείς ομοσπονδίες, με τις διεθνείς ομοσπονδίες. Τα βήματα δηλαδή να είναι ξεκάθαρα, έτσι δεν είναι πια? Να είναι στο φως όλα. Θα διαγραφούμε από το χάρτη, κυρία Πενταδί. Ναι. Και σαν χώρα θα εκτεθούμε. Δεν είναι δυνατόν ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός να τα βρίσκει με την αχτή του Ελεφαντοστού, με τη Σιέρα Λεόνε και να μην μπορεί να τα βρει με την Ελλάδα, γιατί υιοθετήσαμε την νοοτροπία. Α, εμείς είμαστε ξεχωριστοί, έχουμε το δικό μας ταμπεραμέντο και νοοτροπία και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ανήκουμε σε ένα διεθνές κίνημα και
και εκεί πρέπει να προσαρμοστούμε. Οι προϋποθέσεις για να ανήκουμε εκεί είναι γνωστές από το 1877. Και ξαφνικά από μόνοι μας αποφασίσαμε να γίνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν επιτρέπεται αυτό το πράγμα και τώρα κινδυνεύουμε με τη διαγραφή. Ελπίζω πραγματικά ότι δεν θα χρειαστεί να έχουμε μια τέτοια δυσμενή εξέλιξη. Πραγματικά το εύχομαι. Αυτά, ναι. Διακόπτω, έπρεπε ναι. να είχαν γίνει από το 2013. Δεν το συζητώ καθόλου. Να είχαν τελειώσει. Γιατί δεν ακουγόντουσαν φωνές από τη δική σας, κύριε Μαμαντόπουλο, στους κόλπους του Ερυθρού Σταυρού? Γιατί τόσο πολύ, γιατί πήγαν τόσο στραβά όλα? Μόνο στο ταπεραμέντο μας, το ταπεραμέντο μας φταίει σε αυτό? Όχι. Κύριε Βενταδί, καθένας που περνούσε από εδώ πέρα με δικαστική εντολή ήθελε να μείνει μόνιμα. Ήθελε τη θέση. Την αγαπάμε τη μονιμότητα, κύριε Μαμαντόπουλο, σε αυτή τη χώρα, νομίζω. Αυτή η θέση, γιατί την αγαπάμε, ακόμα δεν έχω καταλάβει. Ούτε και εγώ, να σου πω την αλήθεια μου. Ούτε και εγώ. Ούτε και εγώ, δυστυχώς. Δεν είναι εύκολη. Εκεί είναι πάρα πολλά τα προβλήματα. Αλλά εντάξει, ο καθένας ήθελε να μείνει μόνιμα και άρχιζε να μεθοδεύει πράγματα για τη δική του επανεκλογή. Και έτσι πήγαν όλα πίσω. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι σε σχέση με τους ανθρώπους, τους εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εσείς που τους γνωρίζετε, φαντάζομαι συνομιλείτε κιόλας. Θέλω να μου μεταφέρετε λίγο. Προφανώς το ξέρω ότι από εκεί προέρχεστε και από ό,τι μου είπατε ήδη, γιατί θα σας ρωτούσα εκεί θα επιστρέψετε. Νομίζω ότι ανυπομονείτε κιόλας να επιστρέψετε στην Ιερά Πέτρα. Θέλω να μου μεταφέρετε λίγο το κλίμα μεταξύ των εθελοντών. Ενώ πώς είναι τα πράγματα, έτσι αισθάνονται κι αυτοί λίγο, πώς να το πω, ανακουφισμένοι, ότι ξεκινά κάτι καλύτερο? Τα μηνύματα που παίρνω από όλη την Ελλάδα είναι συγκινητικά. Είναι συγκινητικά και πραγματικά με τιμούν ιδιαίτερα και τους ευχαριστώ θερμά. Και τους υπόσχομαι ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασώσουμε τον Εθνικό μας Σύλλογο. Πραγματικά σας το λέω, όλοι μου λένε ανασάναμε, παίρνω μηνύματα του τύπου χορεύω από τη χαρά μου, παίρνω μηνύματα από παντού. Και το καλό είναι ότι και από το προσωπικό, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, νιώθω ότι ανασάνανε. Και βέβαια μέσα στις υποχρεώσεις, πέρα από τον πρώτο στόχο που είναι το καταστατικό και οι εκλογές, είναι να βρούμε τον τρόπο να αμείβεται το προσωπικό και να μην έχουμε συνέχεια αυτό το πρόβλημα. Είναι απλήρωτη εδώ και 3 μήνες. Πάμε στον 4ο τώρα. Ας ελπίσουμε και σε αυτό βεβαίως να βρεθεί μια λύση. Μου είπατε ήδη, πήγαινα να πω ότι με βάση και τα μηνύματα που μου λέτε ότι δέχεστε, φαντάζομαι ότι θα σας ασκηθεί μια πίεση εν ώψη των εκλογών. Μήπως το ξανασκεφτείτε για την Προεδρία ή όχι, είστε αποφασισμένος? Η ειλικρίνεια είναι το καλύτερο πράγμα και οι καθαρές προθέσεις από την αρχή είναι το καλύτερο πράγμα. Ξέρω τι θέλουν. Και το ξέρω ότι, και έχετε δίκιο, δέχομαι τέτοιου είδους πιέσεις. Αλλά τους έχω εξηγήσει ότι δεν γίνεται. Δεν είμαι άνθρωπος του γραφείου, κυρία Πρινταδίνη. Τι να κάνω. Είστε του δρόμου, να έχετε δίκιο. Είστε άνθρωπος που λειτουργείτε εκτός γραφείου. Έχετε δίκιο σε αυτό. Πόσο περιμένετε ότι αυτό το άνοιγμα στα νέα μέλη θα βρει ανταπόκριση? Και αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Το λέω και με δεδομένο ότι υπήρχε τόση αρνητική δημοσιότητα τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν θεωρείτε ότι έχει επηρεαστεί ο κόσμος πολύ και αυτό είχε προφανώς επίπτωση και στο έργο το οποίο επιτελείτε εσείς οι άνθρωποι που είστε εκτός των γραφείων και είστε και αφανείς ήρωες πάρα πολλές φορές. Θα έχει ανταπόκριση αυτό το άνοιγμα στην κοινωνία? Μιλώ για τα νέα μέλη, για τους ανθρώπους που θα καλέσετε να έρθουν στους κόλπους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κοίτα, έχετε απόλυτο δίκαιο. Το ότι ήμασταν τόσα χρόνια στα μανταλάκια των περιπτέρων, πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες και όλη αυτή η αρνητική δημοσιότητα που έπαιρνε ο Ερυθρός Σταυρός παρά τη μεγάλη ιστορία του και τη μεγάλη προσφορά του που δεν σταμάτησε, πιστεύω ότι αυτό το κλίμα το ανατρέπουμε κάθε μέρα. Ξεκινώντας πρώτα με την πολιτεία, μετά με το διεθνή και την ομοσπονδία, εχθές με τη συνέντευξη τύπου προς τον κόσμο και από την προσφορά του έργου, γιατί ο κόσμος είδε τους εθελοντές μας και τη δράση του Ερυθρού Σταυρού και στο Μάτι και στη Μάντρα και το τι γίνεται κάθε μέρα και από τη δραστηριότητα των περιφερειακών τμήματων που είναι καθαρά ανθρωπιστική. Και θα προσπαθήσουμε αυτό το κλίμα μέσα σε αυτόν τον λίγο καιρό να το ανατρέψουμε. Να το ανατρέψετε και αυτό. Έχουμε βάλει το χέρι του. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή ο κόσμος είχε πάντα υπόψη του ανθρώπους οι οποίοι προχωρούσαν σε μεθοδεύσεις, μη θεμητές μεθοδεύσεις. Ελπίζω τώρα αυτό τον λίγο καιρό που είχαμε εδώ να τους πείσουμε ότι οι προθέσεις μας είναι καλές, επαγαθώ και να τους φέρουμε πίσω. Σας το εύχομαι και... Είναι και η μεγάλη δύναμη της ιστορίας και ο κόσμος την ξέρει. Σίγουρα. Πρέπει να την ιστορία του έτσι, και πρέπει να την ξαναθυμηθεί ο κόσμος αυτή την ιστορία, να του την ξαναθυμίσετε κι εσείς. Οπότε σας εύχομαι ξανά καλή δύναμη για το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή μας τη συνομιλία σήμερα. Και εγώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.